και η αναμονή και η προσμονή των Χριστουγέννων είναι δεδομένες καταστάσεις. Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη? Σαφέστατα. Καλημέρα από την καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου, καλημέρα από το πάρκο των ευχών, γιατί το είχαμε συνηθίσει ως πάρκο του Αλκαζάρ, αλλά τώρα όμως από εδώ και στο εξής θα το λέμε πάρκο των ευχών. Και μικροί και μεγάλοι, καλούμαστε να κάνουμε μία ευχή, να έχουμε λιγότερα προβλήματα και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αυτά που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν όλες αυτές τις ημέρες να δώσουν τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να χαρούν αυτές τις γιορτινές μέρες. Η πόλη της Λάρισας έχει φορέσει τα γιορτινά της και το πάρκο των ευχών που άνοιξε για φέτος για πρώτη φορά έχει ανοίξει τις πύλες του και περιμένει όλο τον κόσμο από όλη την Ελλάδα να τους υποδεχτεί. Επειδή είμαι ανάμεσα σε κυρίους και κυρία, μια κυρία, θα μου το επιτρέψουν οι κύριοι της παρέας, ο κύριος Παναγιώτης Δαΐς, ο αντιδήμαρχος Λαρισαίων, και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, να δώσω το λόγο στην πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Λάρισα, στην κυρία Ειρήνη Παπαϊάννου, για να μας πει για αυτό που βλέπουμε εδώ, κυρία Παπαϊάννου, τι σημαίνει για την πόλη, τι σημαίνει για εσάς τους επαγγελματίες του τουρισμού. Καταρχήν, δεν θα υπήρχε πιο εμπνευσμένος τόπος από το Αλκαζάρ για να επεκταθεί και να απλωθεί το ωραίο πάρκο των ευχών. Όπως είπατε και εσείς, κύριε Μητρούσια, οι ευχές μας είναι η Λάρισα να πάρει τη θέση που της αξίζει, έχει όλα τα φόντα και όλες τις δυνατότητες να παρουσιάσει το πρόσωπο που έχει και να δείξει και το χριστουγεννιάτικο της πρόσωπο που... Τώρα η Δημαρχία έκανε όλη αυτή την δράση, η οποία είναι πάρα πολύ καλοβαλμένη, με πολύ ωραίες γωνιές, που τα παιδιά θα ευχαριστηθούν και παιχνίδι και γνώση. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε απέναντι από το ιερό του Ιπποκράτη. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα τοποθετημένα. Νομίζω και το βράδυ είναι πολύ ονειρικά και τώρα την ημέρα είναι εξαιρετικά και εύχομαι αυτή η δράση να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως της αξίζει. Εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων μέχρι τα Χριστούγεννα έχουμε μια πάρα πολύ καλή ζήτηση εκ μέρους των πρακτόρων και των ανθρώπων, των μεμονωμένων που θέλουν να επισκεφθούν. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω ότι επειδή είμαστε στο κέντρο της Ελλάδος θα μπορούσαν οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους και για ένα μικρό διήμερο και να έρθουν με αφορμή το πάρκο των ευχών των τρικάλων, το μήλο των ξωτικών και να απολαύσουν αυτές τις δύο περιοχές που είναι εξίσου όμορφες και θα δώσουν στα παιδιά μια ανάσα για μια καινούρια αρχή για με τον καινούριο χρόνο. Περιμένουμε ακόμα τις ζητήσεις εκ μέρους των ανθρώπων και είμαστε στη διάθεσή τους, ούτως ή άλλως οι ξενοδόχοι της Λάρισας είναι πολύ φιλόξενοι, πολύ έντιμοι στις τιμές τους και θα κάνουν το κάθε τι να δώσουν μεγαλύτερη δύναμη σε αυτή τη δράση. Να πάμε στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Νταΐ, και να μας πει, κύριε Νταΐ, ερχόμενοι εδώ σε ένα πάρκο ευχών που καλύπτει 65 στρέμματα, τι μπορεί να δει κάποιος όταν θα έρθει σε αυτήν εδώ την περιοχή, σε αυτό εδώ το πάρκο των ευχών? Κοιτάξτε, καλημέρα καταρχάς και από εμάς. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι είμαστε ήδη σε χριστουγεννιάτικο mood εδώ στη Λάρισα, στη Θεσσαλία. Βέβαια προετοιμαζόμαστε όταν θα αρχίσει να κορυφώνεται και η επισκεψιμότητα, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από την άλλη εβδομάδα. Οι οικογένειες που θα έρθουν εδώ μαζί με τα παιδιά τους μπορούν να δουν ένα πανέμορφο φυσικό πάρκο Αλκαζάρ, το οποίο έχει μεταμορφωθεί σε παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο. 19 θεματικές ενότητες και σπίτια δραστηριοτήτων, το σπίτι του Άι Βασίλη, το εργαστήριο των ξωτικών, το παιχνιδόκουτο, η μικρή σκηνή, μανιταροχώρα, παραμυθοχώρα, η λίμνη στην οποία είμαστε εδώ, είμαστε περίπου στο κέντρο του πάρκου και είναι από τα πιο δυνατά σημεία. Ξέρετε, έχουμε κατασκευάσει ένα παγοδρόμιο τεραστίων διαστάσεων, περίπου στα 500 τετραγωνικά, στο κέντρο της λίμνης, το οποίο έχει στηθεί πάνω σε μια εξέδρα και τεχνικά ήταν δύσκολο, τελικά τα καταφέραμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δηλώσω ότι αυτό το πραγματοποιεί ο Δήμος. Δηλαδή ο Δήμος δεν πήγε να νοικιάσει την πλατεία σε έναν ιδιώτη και να αποφασίσει αυτός να κάνει ό,τι θέλει, αλλά όλα έχουν ξεκινήσει από το Δήμο
έτσι, και η σκέψη, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και τώρα η λειτουργία, όλα είναι κάτω από το Δήμο Λαρισαίων και αυτός φροντίζει για όλα. Καταφέρατε λοιπόν όλα να δημιουργήσετε, να υλοποιήσετε ένα χριστουγεννιάτικο πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους. Και αυτό έτσι είναι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ιδιαίτερα ευχάριστο. Έτσι ακριβώς, είναι ιδιαίτερα ευχάριστο γιατί εμείς τονίζουμε εδώ και την περιβαλλοντική σημασία, δηλαδή οι οικογένειες με τα μικρά παιδιά, έτσι κι αλλιώς και εμείς κάποιες στιγμές στο μέρος των Χριστουγέννων γινόμαστε μικρά παιδιά, θέλουμε να επισκεφθούν τη Λάρισα, να επισκεφθούν το πάρκο Αλκαζάρ, μπορούν να κάνουν τις βόλτες τους με τα ποδήλατά τους, υπάρχει παραποτάμια περιοχή, είναι πάρα πολύ πανέμορφο το πάρκο και συνδυάζει όλα αυτά. Και βέβαια ξέρετε ότι η Λάρισα γίνεται μια συγκροτημένη προσπάθεια και οργανωμένη να αναδείξει όλες αυτές τις δυνάμεις τις οποίες έχει και δεν μπορούσε μέχρι τώρα να τις αναδείξει. Δηλαδή όλα αυτά τα πανέμορφα μουσεία, ήδη να σας ενημερώσω την Κυριακή είχα μια πολύ σοβαρή συνάντηση με καθηγητές, ένα γκρουπ καθηγητών, ήταν στον αριθμό περίπου 35 από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ασχολούνται με περιβαλλοντικές δράσεις. Έτσι, έμειναν ενθουσιασμένοι και έχουμε πει ότι πλέον όταν τελειώσει και όλη αυτή η δράση με το Χριστουγεννιάτικο χωριό θα συναντηθούμε πάλι εδώ στη Λάρισα για να δούμε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το περιβάλλον και με δράσεις με το μαθητόκοσμο. Εμείς έχουμε προσκαλούμε τους μαθητές από όλη τη χώρα, τους δασκάλους, τους καθηγητές να επισκεφτούν, είναι μια μεγάλη ευκαιρία και να κάνουν μια βόλτα κοντά εδώ στο Πάρκο των Ευχών, στα 500 μέτρα, είναι το μεγαλύτερο ελληνιστικό θέατρο, το αρχαίο θέατρο εντός ιστού πόλης στον κόσμο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Δημαρχέ, μπήκατε... Αντιδήμαρχος, μην το κάνουμε. Μπήκατε ζεστά και επιθετικά στον εσωτερικό διαδημοτικό ανταγωνισμό των Χριστουγέννων. Αυτό βλέπουμε και καλά κάνετε. Έτσι πρέπει ο ένας να επηρεάζει τον άλλον και όλοι μαζί να παλεύουν και να μοχτούν για το καλύτερο για τον τόπο του. Δέστε κάτι. Ναι, όπως το είπατε, εγώ δεν θα το πω τη λέξη ανταγωνισμός. Δεν είναι κακό. Γιατί... Δεν είναι κακό, βέβαια. Προφανώς ο ανταγωνισμός βγάζει και άλλα πράγματα και άλλα αναδεικνύει και δυνάμεις και γίνεται καλύτερο το αποτέλεσμα. Αντικαθιστώ την λέξη ανταγωνισμό με τη λέξη άμυλα. Έτσι ακριβώς. Είστε ικανοποιημένος τώρα. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Ικανοποιημένος πλήρως. Γιατί υπάρχει και η περιφερειακή συνείδηση που λέει ότι η Θεσσαλία οργανωμένα μπορεί να βγει έξω και πιστέψουμε εμείς του χρόνου πέρα από αυτά τα οποία θα διορθώσουμε μέσα στο πάρκο θα είναι και πάρα πολλά πράγματα που θα έχουμε προσέλκυση. Ωραία. Από πρακτορία πλέον πέρα της χώρας. Ωραία. Τώρα Μαγγέλη, να δώσουμε τον λόγο και στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας, γιατί και οι έμποροι συμβάλλουν σε αυτό που λέμε εδώ Πάρκο των Ευχών και μάλιστα μου λέγατε λίγο νωρίτερα κύριε Παπαδόπουλο ότι οι ξεναγοί οι οποίοι θα κάνουν την ξενάγηση είναι άτομα τα οποία ο Εμπορικός Σύλλογος τα έχει διαθέσει. Βεβαίως. Καλημέρα και χρόνια πολλά και από μένα. Καλή σας ημέρα. Ο Εμπορικός Σύλλογος συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής με το Πάρκο των Ευχών. Θεωρούμε οτιδήποτε φέρνει κόσμο στην πόλη μας και επισκέπτες ότι θα πρέπει να στηρίζεται και φυσικά από τον εμπορικό κόσμο. Εμείς από την πλευρά μας σαν εμπορικός σύλλογος συμβάλαμε με την ευγενική χορηγία του επιμελητηρίου Λάρισας με τους ξεναγούς, οι οποίοι οι ξεναγοί θα παίρνουν τους επισκέπτες από το Πάρκο των Ευχών, θα τους κάνουν μια μικρή περιήγηση στην πόλη, όπως το αρχαίο θέατρο, το Φρούριο, τον Μπεζεσταίνη και έπειτα στη συνέχεια θα τους αφήνει στην πόλη για τα ψώνια τους και για τις αγορές τους. Λοιπόν, θεωρούμε ότι η πόλη της Λάρισας θα πρέπει να γίνει προορισμός για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Και κλείνουμε νομίζω με τι άλλο, με τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι αυτά που δίνουν τη χαρά και γινόμαστε και εμείς όπως είπε ο αντιδήμαρχος και έχουμε εδώ παιδιά. Από πού είστε εσείς, από ποιο σχολείο είστε? Από το Δημοτικό Σχολείο Γόνων. Για πείτε μας λίγο, σας αρέσει εδώ το Πάρκο των Ευχών? Ναι, είναι τέλεια και ευχόμαστε. Μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι και μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, Μαγγέλη, ευχές θα κάνουν στο Πάρκο των Ευχών. Ευχές, τι ευχές θα κάνετε εδώ στο Πάρκο των Ευχών? Ευχόμαστε να μην φύγει ποτέ, για να είναι εδώ και να ερχόμαστε. Καλή ευχή. Καλά Χριστούγεννα για όλους που βρίσκονται εδώ πέρα και να ερχόμαστε, να μείνει εδώ και να ερχόμαστε κάθε χρόνο εκδρομή. Να είναι όλα τα παιδιά υγιείς σε όλο τον κόσμο. Ωραία. Ωραία. Άκουσες τις ευχές που δίνουν τα παιδιά από το σχολείο, Δημοτικό Σχολείο Γόνων και με αυτό κλείσαμε νομίζω τι καλύτερο με τις ευχές των παιδιών.